Θύματα διάρρηξης έπεσαν η Χρυσούλα Διαβάτη και ο Νικήτας Τσακύρογλου, καθώς άγνωστοι έβαλαν στο σπίτι του στην Αργολίδα. Το ζευγάρι μίλησε αποκλειστικά στο δελτίο ειδήσεων του Α. Ήταν ένα σπίτι αναστατωμένο, βρώμικο, αυτά που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις, ρε παιδιά. Αλλά εγώ δεν έχω. Σε ένα τέτοιο σπίτι, ποτέ δεν έχει πολύτιμα αντικείμενα. Είσαι ηλίθιος. Και είναι ηλίθιοι αυτοί που πάνε και κάνουν τις ζημιές. Ίσα-ίσα που κάνουν τις ζημιές. Το κράτος πρέπει να κοιτάξει να προστατεύει τους πολίτες. Υπάρχει βανδαλισμός. Είναι βάνδαλοι άνθρωποι. Φαίνεται οι πράξεις αυτές που έχουν κάνει, γιατί κατεβάσανε χαλκούς. Για να πάρουν χαλκό. Το χαλκό από πού, σωλήνες από πού? Σωλήνες, καλοριφέρ. Οι δύο ηθοποιοί ήταν τιμόμενα πρόσωπα στην έναρξη του 5ου Φεστιβάλ Ναυπλίου το βράδυ της Δευτέρας και η καθυστερημένη άφηξή τους ανάγκασε τους διοργανωτές να επικοινωνήσουν μαζί τους. Έτσι πληροφορήθηκαν πως η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός πως έπεσαν θύματα διάρρηξης. Μπήκανε στο σπίτι μας, μας τα σπάσανε όλα. Σε ρημάξανε, φασβιάσανε, τα πετάξανε όλα, κλέψαν πράγματα. Και έπρεπε να πάμε να το δούμε και από εκεί ήρθαμε, γι' αυτό και αργήσαμε και ζητώ συγγνώμη ειλικρινά. Και είμαι χάλια, βλέπετε, ούτε ένα ταπούλι έβαλα, κάτι παλιωμάτα. Παράτσια. Παράτσια.